δύο στρατόπεδα, αδερφοί μου, με τη χάρη του Θεού, και διαπρεσβειώντες υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, δύο στρατεύματα αντιτάσσονται. Είναι έτοιμα να επιτεθούν το ένα εναντίον του άλλου, και φόβος και τρόμος καταλαμβάνει τον άνθρωπο. Δύο στρατόπεδα έτοιμα. Το ένα στρατόπεδο έχει δύναμη, το άλλο δεν έχει δύναμη. Αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι το μυαλό σας έχει μεταβεί εις τους Τούρκους και τους Έλληνες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν εμείς εισερχόμεθα στο ναό του Θεού, δεν ενδιαφερόμεθα δια το τι κάνει ο Α και ο Β, ο οποίος κυβερνά. Ενδιαφερόμεθα να κηρύξουμε Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δι' αυτόν τον λόγο παρουσιάζουμε μπροστά μας δύο στρατόπεδα, το ένα του Χριστού και το άλλο του διαβόλου. Ο Χριστός δυνατός, ο διάβολος αδύνατος. Και ετοιμάζονται τώρα εις πόλεμο, και ο πόλεμος αυτός θα είναι νικηφόρος, εάν σκεφτούμε από τους δύο αρχηγούς ποιος έχει τον ηθικό νόμο. Ο Χριστός είναι ο νόμος της ηθικής, είναι ο νόμος ο οποίος ενδυναμώνει τους οπαδούς του. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος κηρύττει ότι όταν είμαι εγώ μαζί σας, λέγει, κανείς δεν δύναται να είναι εναντίον σας. Δεν μπορεί να είναι εναντίον σας. Μίζων ο εν ημί, λέγει, παρά ο εν το κόσμο. Εγώ όταν είμαι μαζί σας, λέγει, δεν μπορεί κανείς να σας επιτεθεί. Πλην όμως, αδερφοί μου, παρακολουθούμε ότι ενώ ετοιμάζεται το στρατόπεδο του Χριστού προς πόλεμο, ετοιμάζεται και ο αντίπαλος προς πόλεμο. Και ενθυμηθείτε ότι πριν λίγες ημέρες έδειξε ο αντίπαλος διάβολος και τα ειδικά του σχέδια, και ετοιμάζεται, λέγει, εις πόλεμο εναντίον των στρατιωτών του Χριστού. Εκείνη η πόλη των πατρέων, η πόλη η οποία υγειάστη με το αίμα και τη θυσία του πρωτοκλήτου μαθητού του Χριστού, εκεί όπου ο Απόστολος Ανδρέας εμαρτύρησε για να μας σώσει από τον αντίπαλον εχθρόν, εκεί, αδερφοί μου, ετοιμάζεται ο διάβολος εις πόλεμον εναντίον των παιδιών του Χριστού, εναντίον των στρατιωτών του Χριστού. Ετοιμάζεται διωγμός εναντίον των πιστών στρατιωτών του Χριστού. Εκεί ετοιμάζεται ο καρνάβαλος για να δώσει την παρουσία του. Και αυτή η εβδομάς είναι η εβδομάς η οποία ακριβώς μας προετοιμάζει για να εισέλθουμε πλέον μέσα στο Τριώδιον, και η ερχομένη εβδομάδα είναι η εβδομάς του Τελώνου και του Φαρισαίου, και ανοίγει το Τριώδιον. Γι' αυτό να έχουμε υπόψη όσοι έρχεστε εις το Θείον Κήρυγμα, να γνωρίζουμε ότι η ερχομένη εβδομάδα είναι ελεύθερη από φαγητό, δηλαδή Τετάρτη και Παρασκευή δεν έχουμε νηστεία όταν ανοίγει το Τριώδιο. Πλην όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αμέσως ετοιμάζονται εις πόλεμον τα παιδιά του Χριστού. Ετοιμάζονται εις πόλεμον, και η σημαία την οποία θα έχουμε εμείς ως οπαδοί του Χριστού θα είναι η σημαία με τον Τίμιο Σταυρόν, η οποία σημαία ακριβώς είναι εκείνη η οποία παρουσιάζει και το έθνος το Άγιο, το Ευλογημένο, το οποίο ο Θεός υγείασε αφού
αφήρεσε τη χάρη από τα παιδιά του που τον εσταύρωσαν και την έδωκε εις ημάς τους αμαρτωλούς και αναξίους δούλους του. Πλην όμως δι' αυτόν τον σταυρόν και δι' αυτήν την σημαίαν δε δίδεται προσοχή σήμερα, και άλλοι μεν την καίουν, άλλοι δε δεν την υπολογίζουν. Αυτήν τη σημαία όμως θα την κρατήσουμε εμείς τα παιδιά του Χριστού, υψωμένοι με τον Τίμιο Σταυρόν και αντίπαλοι εναντίον του διαβόλου. Θα πολεμήσουμε, αδερφοί μου, άχρη της τελευταίας μας ρανίδος. Δεν θα υποχωρήσουμε όταν ο διάβολος θα ετοιμάσει το στρατόπεδό του εις πόλεμο. Και θα ειδείτε και στο Μοσχάτων ότι και εδώ ετοιμάζονται εις πόλεμο εναντίον των πιστών παιδιών του Χριστού. Διωγμός. Διωγμός εναντίον των οπαδών του Χριστού. Διωγμός εναντίον του Χριστού. Διωγμός εναντίον του Ευαγγελίου του. Διωγμός εναντίον της ηθικής του νόμου, του ηθικού. Και αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει, αυτό το οποίο συμβαίνει δυστυχώς είναι κάτι το φοβερό τα σήμερα σε αυτά. Ένας πόλεμος ο οποίος ακριβώς πολλαπλασιάζεται συνεχώς ημέρα στα και νυχτός. Και σας είπα ότι όταν πηγαίνετε να αγοράσετε οτιδήποτε να ελέγχετε επισταμένως τι είναι αυτό το κατάστημα που πουλεί αυτά τα πράγματα. Θα κοιτάξετε όταν θα πάτε να αγοράσετε φορέματα, όταν θα πάτε να αγοράσετε παπούτσια, όταν θα πάτε να αγοράσετε τρόφιμα, όταν θα πάτε να αγοράσετε ένα εργαλείο, το οποίο ακριβώς εργαλείο θα είναι δια τη δική σας χρήση. Εδώ σας παρουσιάζω κάτι το φοβερό, το οποίο ήρθε εις γνώση μου και σας το δίδω για να το δείτε. Εδώ είναι ένα κουτί. Αυτό το κουτί μέσα έχει ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν οι μαραγκοί. Αυτό το εργαλείο είναι τριβείο που τρίβει το ξύλο. Αυτό το εργαλείο είναι πλέον τα πράγματα αποκαλυπτικά. Όταν σας έλεγα ότι αυτό το γραμματό σχέδιο είναι κάτι το οποίο προετοιμάζει τον κόσμο, ο Αντίχριστος, να δεχθεί τον αριθμό του, ήρθε η πλήρωση του λόγου του Θείου Κηρύγματος. Εφτάσαμε, τελειώσαμε τα πάντα. Έχουν τελειώσει πλέον. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί του τι έλεγαμε προ λίγων ετών. Αυτό το εργαλείο πλέον δεν έχει γραμμωτό σχήμα πάνω. Έχει το 666, ολοκάθαρο πλέον. Ολοκάθαρο, πάνω στο εργαλείο καρφωμένο αυτός ο αριθμός, 3 εξάρια του Αντιχρίστου. Επάνω στο εργαλείο είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου και πάνω στο κουτί αυτό πάλι είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου. Οπότε αυτό, εάν το πάρεις το κουτί αυτό, σημαίνει ότι υποτάσσεσαι στον Αντίχριστο. Γίνεσαι δούλος του Αντιχρίστου και ο λίγων κατ' ολίγων έρχεται η στιγμή κατά την οποία θα πάρεις πλέον και την σφραγίδα επάνω στο μέτωπο και στο χέρι. Και σας είπα και άλλοτε ότι φθήρεται συνεχώς αυτός ο λαός. Αυτό το έθνος το οποίο ονομάζεται Ελλάς, αυτό που θα πολεμήσει τον Αντίχριστο. Αυτό το έθνος φθήρεται όπως φθήρεται και λιώνει το ρούχο που το φοράς. Κατά τον ίδιο τρόπο φθήρεται και αυτό το έθνος. Και η μανία, η μεγάλη μανία του Αντιχρίστου είναι να πιάσει την νεότητα. Τους γέρους τι να τους κάνει. Οι γέροι είναι μουτρωμένοι εκεί, σαν τα γαϊδούρια τα οποία έχουμε στην Κύπρο και μουτρώνει εκεί. Σου λέει εγώ δεν ταράζω απ' εδώ. Γεννήθηκα χριστιανός, χριστιανός θα πεθάνω. Δεν αλλάζει την πίστη του. Και ο Αντίχριστος σου λέει θα πάω στους γέρους. Εγώ θα πάω στην νεολαία, θα πάω στα μικρά τα μωρά. Και ξέρετε τι πληροφορίες έχω. Όταν σας το πω θα είναι φοβερό τούτο. Μέσα στα σχολεία του δημοτικού σχολείου, στα δημοτικά σχολεία, παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή οι ειδικοί του Αντιχρίστου. Και πάνε στα μωρά και τι λέγουν στα μωρά. Όταν θα πάτε στο σπίτι σας να τηλεφωνήσετε σε ένα αριθμό που λέγεται
6666 και θα σας απαντήσει ένας ιερεύς από μια εκκλησία να σας δώσει συμβουλές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πλέον ο Αντίχριστος έκανε και εκκλησίες, έκανε και ιερείς και τα μωρά με απορία πάνε στα σπίτια, παίρνουν αυτό τον αριθμό, απαντά ο διάβολος από την άλλη μεριά, δαιμονίζονται τα παιδιά των Ελλήνων και η υποταγή στον Αντίχριστον είναι ευκολότερα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Εδώ τα πράγματα έφτασαν στο τέλος, αδερφοί. Ο κόσμος κοιμάται, ο κόσμος τρώει και πίνει, δεν τον ενδιαφέρει για τίποτε. Όταν ομιλείς περί Αντιχρίστου, αυτός κοφεύει, σου λέει αυτά είναι παραμύθια. Και εκείνος κάνει τη δουλειά του και οι πιστοί βρίσκονται εν διωγμό. Σας ανέφερα και σας είπα ότι εργάζεται με πρόγραμμα ο Αντιχρίστος. Το άλλο το οποίο θα χτυπήσει αμέσως θα είναι πλέον η κοιλία. Η κοιλία θα είναι. Εκεί πάνω στα τρόφιμα πλέον θα βάλει τη σφραγίδα του και όποιος τρώει από αυτά εκείνος υποτάσσεται πλέον στον Αντίχριστο. Μετά από την κοιλία θα πάει σε αυτό το οποίο ονομάζεται φιλαργυρία του σημερινού Έλληνος, ο οποίος τα πάντα κάνει για να έχει χρήματα και δει χωρίς κόπον. Ληστείες, η μία κατόπιν της άλλης. Εύκολα τα πράγματα. Απαγωγές, μία κατόπιν της άλλης. Όλα αυτά είναι δείγματα τα οποία δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ότι βρισκόμεθα πλέον και στο σημείο τούτο ότι θα βάλει πλέον ο Αντίχριστος τη σφραγίδα επάνω στο χρήμα. Επάνω στο χρήμα. Και ο Έλληνας αυτός, ο οποίος ακριβώς δεν σκέπτεται τον Θεό, δεν σκέπτεται ότι θα δώσει λόγον εν ώρα κρίσεως, δεν βλέπει τον Θεό, δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο λέγει ο διάβολος εδώ στον Άγιο Γεώργιο, όταν πολεμείται αοράτος από τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, φωνάζει και λέγει: «Δεν φοβούμαι γιατί δεν πιστεύεις», λέει. «Αν επίστευες», λέει, «θα έφευγα». «Δεν πιστεύεις», λέει. «Δεν φεύγω». «Και τούτο σου το εξηγώ», λέγει. «Θα σου πω», λέγει, «κάτι και να απαντήσεις. Υπάρχει Θεός?» «Δεν τον βλέπεις?» «Δεν υπάρχει». «Δεν τον βλέπεις?» «Δεν υπάρχει. Ο Θεός δεν υπάρχει». «Με βλέπεις εμένα?» λέει. «Δεν με βλέπεις». «Δεν υπάρχει». «Δεν υπάρχει, δεν υπάρχω και έτσι τη δουλειά μου την κάνω μια χαρά». Αυτό είναι το οποίο έχουν σήμερα οι Έλληνες. «Δεν βλέπεις το Θεό», λέει, «πού είναι ο Θεός?» «Δεν βλέπεις το διάβολο, υπάρχει διάβολος, πού είναι?» Και ο διάβολος κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, εμείς τουλάχιστον που μας αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός και έρχομεθα και ακούμε το Θείο Κήρυγμα, πρέπει να είμεθα εν εγρηγόρση. Δηλαδή το όπλο θα είναι έτοιμο και το χέρι θα είναι στη σκανδάλη, διότι τα πράγματα δυσκολεύονται καθεκά στην ημέρα. Θα ειδούμε εντός ολίγου χρονικού διαστήματος, μέσα σε 3 εβδομάδες θα δούμε αμέσως ότι εισερχόμεθα στο στάδιο των αρετών, στον αγώνα των μεγάλων, στον αγώνα εναντίον του αντιπάλου, και ο αντίπαλος στηρίζεται πάνω στο αόρατο το οποίο έχει, δεν τον βλέπουμε. Εκεί θα στηριχθεί αυτός, τις πονηρίες του θα τις παρουσιάσει στον κόσμο και ο κόσμος θα τις αγκαλιάσει και θα ειδείτε εντός ολίγου χρονικού διαστήματος τα παιδιά των Ελλήνων να είναι ντυμένα με μασκαρεμένα ρούχα, με ουρές και κέρατα και πρόσωπο διαβόλου. Θα δείτε μέσα στις βιτρίνες και μέσα στα καταστήματα, δεν θα δείτε τίποτε άλλο παρά όλα στα μορφάς του διαβόλου της κολάσεως. Και ο άνθρωπος θα τρέξει να βάλει επάνω του εκείνη τη μουτσούνα, εκείνη τη μάσκα και θα μεταμφιεστεί. Θα γίνει όπως είναι ο διάβολος και θα φορέσει και εκείνα τα φορέματα τα μαύρα, θα τα κολλήσει επάνω στο σώμα του και θα περπατά πλέον ο διάβολος ελεύθερος πάνω στην γη. Και τούτο ακριβώς όταν ερωτήθη αυτός ο Άγιος άνθρωπος
Άγιος άνθρωπος στη Ρωσία, ο οποίος κάνει τούτο το ίδιο το οποίο κάνουμε και εμείς εδώ με τη βοήθεια του Θεού, και στηρίζουμε τα πονεμένα παιδιά του Χριστού μας, τα πονεμένα τα παρηγορούμε και παρακαλούμε τον Θεό να τα ελευθερώσει από την καταδυναστία του διαβόλου. Εκείνος ο άνθρωπος εκεί στη Ρωσία θέλησε, τον εφώτισε ο Θεός, του λέγει, κακούργια, του λέγει, πόσοι δαίμονες είστε μέσα στην κόλαση? Η απάντηση ξέρετε ποια ήταν? Έμεινα μόνον οι φρουροί εις τες πύλες, λέει. Όλοι οι άλλοι βγήκαμε στον κόσμο, διότι λίγος καιρός μας έμεινε. Και βλέπετε ότι όλος ο κόσμος έχει δαιμονιστεί πλέον. Δαιμονίστηκε σαν οι άνθρωποι, δαιμονισμένοι άνθρωποι. Μικροί, μεγάλοι, δαιμονισμένοι. Περπατούν στους δρόμους, κινούνται στους δρόμους, υβρίζουν, βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία μας, όπως βλασφημεί ο διάβολος εδώ στον Άγιο Γεώργιο τον Χριστό και την Παναγία. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Ο καιρός εγγύς. Ο Κύριος λέγει, όταν δείτε τα νέφη, λέγει, και μαζεύονται, λέγεται ότι είναι ώρα δια να βρέξει επάνω στην γη βροχήν το νέφος το οποίο να μαζεύει. Αυτή τη στιγμή βλέπετε όλα αυτά τα οποία είναι πρόδρομοι του Αντιχρίστου και εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε, λέγει, τι καιρός είναι. Τι θα μας πει άλλο ο Χριστός μας? Μας προετοιμάζει να είμαι θα προετοιμασμένοι, να είμαι θα προσεκτικοί, διότι θα διωχθούμε. Διωγμός των χριστιανών. Το είπε δε ο Χριστός μας ότι εάν με ακολουθήσετε, λέει, να το έχετε υπόψη, σας το προλέγω, ότι ή εμέ διώξαν και ημάς διώξουσι, ώστε θα είμαι θα έτοιμοι να υποστούμε των διωγμών αυτών. Θα είμαι θα έτοιμοι να θυσιαστούμε δια των Χριστών. Θα είμαι θα έτοιμοι να μην υποστήλουμε την σημαία με τον Τίμιον Σταυρό. Είμαι θα χριστιανοί. Χριστιανοί γεννηθήκαμε, χριστιανοί θα πεθάνουμε. Αυτό το οποίο έλεγε ο Αθανάσιος Διάκος. Έλληνας γεννήθηκα, λέγει, Έλληνας θα πεθάνω. Ο διωγμός αυτός, ο οποίος τον είπε ο Χριστός μας προηγουμένως, είναι διόσους θα αγαπήσουν τον Χριστό. Όχι όσοι θα είναι χριστιανοί που θα φέρουν το όνομα χριστιανοί. Εκείνοι οι οποίοι θα αγαπήσουν τον Χριστό, αυτοί θα διωχθούν. Οι άλλοι εντός ολίγου χρονικού διαστήματος υποστέλουν τη σημαία, παραδίδονται και αλλοπιστούν. Χάνουν την πίστη των, χάνουν το βάπτισμα, χάνουν το Άγιον Χρίσμα, χάνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, χάνουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, αρνούνται τον Χριστό και πηγαίνουν εις τον Αντίχριστό, εις τον εχθρό του Χριστού. Οι δεδιωγμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι ακριβώς ο Θεός τους εμακάρισε και λέγει, μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι οι Θεού κληθήσονται. Αυτοί, λέγει, οι Θεού κληθήσονται. Θα είναι, λέγει, παιδιά του Θεού. Αυτοί οι οποίοι θα διωχθούν θα είναι τα παιδιά του Χριστού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Αυτοί θα κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού. Και στο σημείο τούτο, αδερφοί μου, ο διωγμός ο οποίος υπάρχει στον κόσμο τούτον, αρχηγόν έχει τον αντίπαλον διάβολον. Εκείνος αντιμάχεται, αντιτάσσεται εναντίον του Χριστού και των παιδιών του Χριστού, εναντίον του Θεού και των παιδιών του Θεού. Αυτή είναι η εργασία του, αυτός είναι ο σκοπός του, να αντιτάσσεται εναντίον των χριστιανών. Ο άνθρωπος από την ημέρα κατά την οποία ημάρτησε, από εκείνη τη στιγμή όπου δεν ετήρησε το Λόγο του Θεού, από εκείνη την ημέρα όχι μόνο ημάρτησε απλώς και παρέβη την εντολή του Θεού, και δια της αμαρτίας την οποία διέπραξε παρεβίασε την ηθική τάξη. Η ηθική τάξη είναι αυτή η οποία κρατά τον άνθρωπο, κρατά την οικογένεια, κρατά το έθνος, κρατά την κοινωνία ολόκληρων. Η ηθική, ο ηθικός νόμος, ο ηθικός άνθρωπος, όχι ο ανήθικος,
όχι ο σαρκικός, όχι ο άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει πάνω στον ουρανό. Δια αυτών των άνθρωπων δεν υπάρχει ηθικός νόμος. Δια των άνθρωπων ο οποίος γνωρίζει τι είναι ο Θεός, γνωρίζει τι είναι το θέλημα του Θεού, γνωρίζει ότι είναι σημερινός και αυρινός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ζούμε, ύστερα από λίγο δεν ζούμε. Φεύγουμε. Και όταν φύγουμε θα δώσουμε λόγο για τις πράξεις μας. Ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει ότι δεν θα μείνει στον κόσμο τούτον παντοτινός και αιώνιος, αθάνατος, αλλά γνωρίζει ότι είναι θνητός, ο άνθρωπος αυτός αγωνίζεται να τηρήσει τον ηθικών νόμων. Ηθικός νόμος. Ο ηθικός νόμος είναι αυτός ο οποίος κρατά, όπως κρατά το ρολόι, ολόκληρο το σύστημα και δείχνει την ώρα, όπως οι βιδούλες μικρές εκείνες οι οποίες είναι πολλάκες και αόρατες στο μάτι του ανθρώπου, δεν μπορεί να την δει, βάζουν επάνω στο μάτι τους μεγεθυντικούς φακούς και βλέπουν εκείνες τις βιδούλες τις μικρές, διότι υπάρχουν ρολόγια τα οποία είναι πολύ μικρά. Μέσα σε αυτό το ρολογάκι υπάρχει ένας μηχανισμός και δείχνει την ώρα. Αυτός ο μηχανισμός ονομάζεται ηθικός νόμος του Θεού. Εάν παραβιάσεις αυτό τον ηθικό νόμο του Θεού, τα πάντα έχουν χαλάσει, εκτροχιάζονται, καταστρέφονται, γίνονται κομματάκια κομματάκια. Δεν τα κρατά ο ηθικός νόμος. Έφτασε μέχρι το σημείο μετά από την αμαρτία που διέπραξε ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού, την παράβαση του νόμου του Θεού, έφτασε μέχρι το σημείο διαστροφής πλέον. Διαστράφει ο άνθρωπος. Τα βλέπουμε ακριβώς αυτά τα οποία γίνονται μπροστά μας καθεκά στην ημέρα. Τα εγκλήματα, τα πρωτάκουστα, τα πρωτοφανή εγκλήματα, τα κακουργήματα τα οποία δεν ήκουσε ο παρόν κόσμος προηγουμένως. Και διερωτάτε, βρισκόμεθα μέσα σε ηθικό νόμο ή σε ανήθικο νόμο? Βρισκόμεθα μέσα σε ένα έθνος το οποίο είναι πιστή οπαδή εκείνου που εκήρυξε την ηθική, ή ευρισκόμεθα μέσα σε ένα νόμο όπου ο Αντίχριστος βασιλεύει πλέον? Διότι τα κακουργήματα τα οποία ακούμε, αδερφοί μου, δεν ακούστησαν προ λίγων ετών, προ 50 ετών, δεν ακούστησαν. Αυτά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται και έρχονται εις φως καθεκά στην ημέρα είναι φοβερά εγκλήματα. Είναι εγκλήματα τα οποία δεν διαπράττουν ούτε αυτά τα ζώα. Διότι το ζώο έχει μέσα του το αίσθημα, έχει εκείνη την τάση της βιώσεως, τρώγει ένα άλλο αδύνατο ζώο και ζει. Σταματάω σε εκεί. Τα άλλα τα ζώα δεν του κάνουν τίποτε, δεν τον ενδιαφέρουν. Εάν προσέξετε μέσα σε εκείνες τις ταινίες τις οποίες δείχνουν πολλάκες οι τηλεοράσεις με τα ζώα μέσα στη ζούγκλα, βλέπετε ένα λιοντάρι το οποίο είναι πεινασμένο, προσπαθεί να έβρει κάτι να το φάει, να χορτάσει, να κορέσει την πείνα του. Αφού το πιάσει και φάει και χορτάσει, μετά περπατάει και όλα τα άλλα ζώα είναι κοντά του, δεν τον ενδιαφέρει. Χόρτασα, λέει, τι να τα κάνω τώρα. Ο άνθρωπος όμως είναι αχόρταγος. Ο άνθρωπος θέλει να κατασπαράξει και να εξαφανίσει τον συνάνθρωπό του, δια τον οποίο ο Χριστός εσταυρώθηκε επάνω στο σταυρό και έχισε το αίμα του. Έφτασε μετά από την διαστροφή αυτήν ο άνθρωπος που διέπραξε την αμαρτία εις τον Θεό να μισεί την δικαιοσύνη και την ηθική. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Ηθική δεν υπάρχει. Είναι αυτά τα οποία ομιλήσαμε στα περασμένα κηρύγματα. Μακάρι οι δεδιωγμένοι είναι και δικαιοσύνης. Μακάρι οι δεδιωγμένοι, διότι ακολουθούν τον Χριστό και είναι οπαδοί του Χριστού. Δι' αυτόν τον λόγο ευρίσκονται εν διωγμού όχι οι οπαδοί της ανηθίκου ζωής, αλλά οι ενάρετοι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίκαιοι στον κόσμο τούτον, οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν αυτήν την κοινωνία που υπάρχει. Είναι τούτο το οποίο είπε ο Χριστός μας: εσείς, λέγει, που είστε κοντά μου, είστε το άλας της γης. Επειδή είστε μέσα στην γη, λέγει, αλατίζεται αυτό το πτώμα, το οποίο εάν δεν υπήρχατε, λέγει, θα βρωμούσε. Όπως είναι η θάλασσα, ο Πανάγαθος Θεός, εκείνο το νερό το οποίο είναι μέσα στη θάλασσα, εάν δεν έβαζε ένα συστατικό, δεν θα μπορούσε να ζήσει πάνω στη γη άνθρωπος. Και το συστατικό αυτό το οποίο έβαλε ο Πανάγαθος Θεός μέσα στο νερό αυτό είναι το άλας. Το άλας. Αυτό το αλάτι.
Γι' αυτό είπε ότι εμείς εστέ το άλας της γης. Και συνέχισε ο Χριστός και είπε ότι εάν αυτό το άλας λέγει μορανθεί, χάσει την ιδιότητά του. Δηλαδή το βάζεις στο στόμα σου και δεν σου δίδει καμία αίσθηση. Εάν αυτό το άλας μορανθεί, λέγει, χάσει την ιδιότητά του, τη δύναμή του, λέγει, με ποιο άλας θα αλατιστεί αυτή η κοινωνία? Δεν έχει παρά να βρωμήσει και να καταστραφεί. Δι' αυτό ο Θεός έχει τα παιδιά του, τα δικά του τα παιδιά, τα οποία κρατούν αυτήν την κοινωνία να μην βρωμήσει, να μην χαλάσει. Ο διωγμός εναντίον των πιστών τέκνων του Θεού θα είναι διωγμός με δάκρυα, με πόνους. Και αυτό το βλέπουμε καθεκά στην ημέρα όταν εξέλθουμε μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Ο δίκαιος ο άνθρωπος, ο ενάρετος ο άνθρωπος ο οποίος φοβείται τον Θεό, πάντοτε θα τον ηρωνευθούν, θα προσπαθήσουν να τον αδικήσουν, θα προσπαθήσουν να τον απομονώσουν. Δεν είσαι, λέγει, όπως είμαι εμείς, είσαι διαφορετικός, είσαι οπισθοχωρημένος, δεν κάνεις για μας. Ελέγχονται αυτοί με την παρουσία ενός πιστού ανθρώπου εις τον Θεόν, ενός γνησίου στρατιώτου, ο οποίος ομολογεί τον Χριστόν, εκείνοι οι οποίοι είναι ανήθικοι, δεν έχουν ηθικό νόμο μέσα τους, ελέγχονται. Η παρουσία ενός εναρέτου ανθρώπου μέσα σε ασεβείς και αμαρτωλούς ανθρώπους είναι ένας έλεγχος φοβερός. Δεν ανέχονται. Πώς ντύνεσαι έτσι, λέγει, τι είναι αυτή η στολή? Αυτό το ντύσιμο, λέγει, τι είναι? Γιατί δεν βάζεις και εσύ, λέγει, αυτά τα άλλα τα οποία βάζουν οι άλλες και μόνο φοράς αυτά? Τι έγινες, λέγει, καλόγρια σε έχουμε? Προβληματίζεται αυτός ο οποίος ακριβώς δεν φτάνει το ύψος αυτό της ακτινοβολίας την οποία έχει ο ηθικός νόμος, και βρισκόμενος μέσα σε αυτό τον έλεγχο ξεσπά εναντίον εκείνου ο οποίος είναι ο παδός του Χριστού, και έτσι αρχίζει ο διωγμός. Και πρέπει να έχεις μεγάλη δύναμη να τον υποστείς. Αυτόν τον διωγμό πρέπει να έχεις δύναμη φοβερά για να σταθείς εκεί, να τον αντέξεις. Και αν δεν είσαι με τον Χριστό, αν δεν κοινωνείς το σώμα του και το αίμα του, δεν μπορείς να αντέξεις, θα υποκύψεις. Θα πέσεις όπως πίπτει ένας τείχος ο οποίος διαβρώνεται από το νερό. Οι δεδιωγμένοι είναι όσοι χριστιανοί μένουν σταθεροί εις το δίκαιον. Δεν θέλουν το άδικο, αλλά στέκονται σταθεροί σε εκείνα τα οποία κήρυξε ο Χριστός. Είναι εκείνοι οι οποίοι εφαρμόζουν σταθερώς τον θείο νόμο του Θεού. Αυτό το οποίο είπε ο Χριστός, αυτό το τηρούν και δεν κλονίζονται, δεν οπισθοχωρούν, δεν υποβιβάζουν την σημαία του Χριστού, αλλά στέκονται κοντά στον Χριστό άχρη τέλους. Είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να μην καταπατήσουν τον νόμο και τη συνείδησή των, προτιμούν να διωχθούν, να πεινάσουν, να υποστούν φυλακίσεις, μαρτύρια, θάνατον. Αυτό το οποίο προτίμησε ο Άγιος Μεγαλομάρτης του Χριστού Γεώργιος και όλοι οι Άγιοι οι οποίοι αγάπησαν τον Χριστό και υπετάχθησαν εις το νόμο του Χριστού. Δηλαδή έγιναν οπαδοί του Χριστού άχρη θανάτου. Είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν οπωσδήποτε αυτά τα δικαιώματα τα οποία τους έδωκε ο Θεός να μην τα καταπατήσουν και να τα καταπροδώσουν. Είναι εκείνοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να θυσιάσουν και αυτήν την υγεία των, φθάνει να υποστούν εκείνο το οποίο λέγεται χάρις και ευλογία από τον Θεό, να πέσουν μέσα στην χάρη του Θεού, να δεχθούν την ουράνιον γαλήνη μέσα στην ψυχή των, διότι εφήρμοσαν τον νόμο του Θεού. Επομένως η αρετή, την οποία ακριβώς έχουν οι στρατιώτες του Χριστού, την οποία ο Κύριος μακαρίζει και λέγει ότι αυτήν την δικαιοσύνη την οποία θα έχετε, λέγει, ένεκεν δικαιοσύνης, λέγει, θα διωχθείτε, αυτή είναι η σταθερότης στην τήρηση του νόμου του Θεού.
είναι η μετααυταπαρνήσεως. Θα αρνηθείς το παν δηλαδή, για να έχεις την προσήλωσή σου εις το θείον θέλημα του Θεού, για να δεχθείς έπειτα και την χάρη Του. Είναι η ανδρεία, η γενεοψυχία εις το ορθόν και το δίκαιο. Εάν γνωρίζεις ότι τούτο το οποίο υποστηρίζεις είναι ορθό, εάν γνωρίζεις ότι αυτό το οποίο υποστηρίζεις είναι δίκαιο, θα μείνεις άχρη τέλους. Δεν θα υποκύψεις. Ο γείτονάς σου απέναντι έχει δύναμη. Εσύ είσαι αδύνατος. Έρχεται μια καλή ημέρα, μπαίνει μέσα στο σπίτι σου και σου λέει: τούτο το σπίτι είναι δικό μου. Εάν πιστεύεις ότι είναι δικό σου, αν το πιστεύεις ότι είναι δικό σου, αλλιώς αν δεν το πιστεύεις, μόλις σου πει μία λέξη και σε φοβερήσει, αμέσως βγαίνεις και από το σπίτι και παίρνει το κλειδί αυτός. Αυτό παθαίνουμε όσοι δεν έχουμε μέσα μας τον Χριστό. Τι λέγει τώρα, θα καθίσω εγώ να τσακωθώ, λέγει, γιατί ήρθε και για το σπίτι, λέγει, για τα ντουβάρια. Το θέλει, άστο να το πάρει, λέει. Και το παίρνει. Ο άδικος που είναι απέναντί σου το παίρνει, γιατί έχει δύναμη, λέγει, περισσότερο από σένα. Τον υποστηρίζουν και οι άλλοι οι οποίοι είναι δίπλα τους, άλλοι γείτονες. Και εσύ εκείνη τη στιγμή παραδίδεις το δίκαιο. Το δίκαιο. Μα για το δίκαιο πρέπει να υποστείς θάνατον. Δεν θέλει το θάνατο. Δεν θέλει να πολεμήσει. Εγώ, λέγει, για τα ντουβάρια δεν πολεμώ. Παίρνει το σπίτι ο άλλος, γιατί σε φοβέρισε. Μα τέτοιες φοβέρες δεν είχαν οι δικοί μας όταν μας έδωσαν τούτο το έθνος που είμαι εδώ τώρα. Δεν υπέγεπταν στις φοβέρες. Θυμηθείτε τον Κολοκοτρώνη. Ήταν Σμήνος οι Τούρκοι. Σμήνος, όπως είναι οι Μέλισσες. Εκείνοι ήσαν λίγοι καημένοι Έλληνες. Τι είχαν. Επολέμησε όμως και κατετρόπωσε, γιατί έξερε μέσα του γιατί ζούσε, γιατί πολεμούσε. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία ακριβώς, αδερφοί μου, πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως. Διώκονται όσοι είναι πιστοί στον Θεό. Παραδείγματα. Να φέρουμε παραδείγματα τα οποία ακριβώς θα μας δώσουν δύναμη. Και τα παραδείγματα αυτά δεν είναι έξω από την Αγία Γραφή. Παρακολουθούμε, αδερφοί μου, ένα παιδί που ήταν κοντά στον Θεό, που έφερε το όνομα Ιωσήφ. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβου. Αυτός ο Ιωσήφ καταδιώκεται από τους αδερφούς του, φθονείται από τους αδερφούς του, και ο δίκαιος πωλείται ως δούλος. Είναι αυτός ο οποίος μετά, όταν ήταν δούλος, επειδή ήταν κοντά στον Θεό, καταδιώκεται εκ δευτέρου από την σύζυγον του Πετεφρή, η οποία τον ερωτεύεται. Ζητεί να πράξει με τον δίκαιον την αμαρτία, αλλά ο δίκαιος απαρνείται την αμαρτία. Είναι στηριγμένος πάνω στον ηθικό νόμο. Δεν υποκύπτει και ο δίκαιος φυλακίζεται. Πίπτει στα φυλακάς. Εκεί όμως ο Θεός είναι μαζί με εκείνον ο οποίος έχει το δίκαιο. Εδώ είναι τα μυστικά, τα οποία ακριβώς δεν μπορούμε να τα ξεδιαλύνουμε, να τα δούμε. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Λέγει, και αν έχω δίκιο, ποιος θα με δει? Έχει έναν που σε βλέπει, και εκείνος που σε βλέπει είναι εκείνος ο οποίος κυβερνά τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος διοικεί τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος κανονίζει τα πάντα πάνω στον τον κόσμο, και όλα πηγαίνουν όμορφα και ωραία. Να δούμε έναν άλλον ο οποίος καταδιώκεται για το δίκαιο. Είναι ο προφήτης Ηλίας. Διώκεται διότι πιστεύει στον Θεό των αληθινών. Διώκεται από βασιλείς. Και εκείνος, διωγμένος από τους ισχυρούς, φεύγει μέσα στην έρημο. Τον εγκαταλείπει ο Θεός? Δεν τον εγκαταλείπει, διότι μέσα στην έρημο, λέγει, του έστελε, λέγει, με το κοράκι και έτρωγε, λέγει, και έπινε για να ζήσει. Όσοι παρακολουθείτε τα κηρύγματα στον Άγιο Γεώργιο, πρέπει να σας υπενθυμίσω, όταν είχαμε μία σειρά κηρυγμάτων δια μίαν ηθική κόρη
η οποία λέγεται ο Σωσάνα. Ενθυμηθείτε εκείνη, η αγνή Σωσάνα, αυτή η οποία έφτασε μέχρι σημείου να αποθάνει από τους αδίκους, όταν εκείνοι οι πρεσβύτεροι των Εβραίων θέλησαν να παραβιάσουν των ηθικών νόμων και να επιτεθούν εναντίον της αγνής Σωσάνας. Εκινδύνευσε να υποστεί ατιμωτικόν θάνατο. Την εφύλαξε όμως ο Χριστός, ο Θεός της τότε εποχής. Ο Χριστός δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται, στην Παλαιά Διαθήκη είναι αφανής μόνο με το όνομα της Αγίας Τριάδος. Εκεί φανερώνονται πάντοτε σημεία τα οποία ομολογούν την Αγία Τριάδα. Δεν γνωρίζουμε όμως ούτε το Άγιον Πνεύμα, δεν γνωρίζουμε ούτε τον Υιόν. Γνωρίζουμε μόνο τον Θεόν Πατέραν στην Παλαιά Διαθήκη, και εκεί ακριβώς έχουμε τα σπέρματα τα οποία παρουσιάζουν την Αγία Τριάδα. Εκεί ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός ο οποίος κυβερνά τον κόσμο, την τελευταία στιγμή δικαιώνει την αγνή Σωσάνα. Έχουμε έπειτα τον διωγμόν, τον οποίον υπέστη η Μακαβαία, η μητέρα των Μακαβαίων, η Σολομονή. Ένας διωγμός ο οποίος την φέρει στον θάνατον και στο μαρτύριον, αλλά αγαπά τον Θεό μέχρι τέλους. Έχει 7 παιδιά. Ο αντίοχος, ο επιφανής, είναι αυτός ο οποίος εγείρει πόλεμον ειδωλολάτρης εναντίον των Εβραίων. Ευρίσκει την Σολομονή, συλλαμβάνεται με τον Ελεάζαρο, ο οποίος ήταν ο διδάσκαλος της Σολομονής και των τέκνων της, συλλαμβάνει αυτούς και τους ρίπτει εις την φωτιά. Καίονται όλοι, δεν υποχωρούν. Ούτε ο Ελεάζαρ, ο οποίος ήταν ο διδάσκαλος των Μακαβαίων, ούτε η Σολομονή, η οποία είχε τα 7 παιδιά. Στηρίζεται επάνω εις των ηθικών νόμων του Θεού εις την Παλαιά Διαθήκη και έρχεται στο σημείο να μαρτυρήσει δια των Θεών. Εις το μέσον, ακριβώς εκεί που χωρίζει η Παλαιά Διαθήκη και αρχίζει η Νέα Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη, ο Χριστός, εμφανίζεται ο Χριστός. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια μεγάλη προσωπικότητα, η οποία στηρίζεται πάνω στον ηθικό νόμο, διώκεται μέχρι θανάτου. Είναι αυτός ο οποίος δεν γεννήθη άλλος επάνω στην γη μεγαλύτερος από αυτόν, μεγαλύτερος από τους ανθρώπους που γεννήθησαν πάνω στην γη. Δεν υπήρξε άλλος, ούτε θα υπάρξει. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Καταδιώκεται δια των ηθικών νόμων των οποίων υποστηρίζει. Ελέγχει τον βασιλέα, συλλαμβάνεται, πίπτει στην φυλακή και αποκεφαλίζεται. Αυτός ο Θεός όμως μακάρισε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και αυτός ομολόγησε ο Θεός ότι μίζων, λέγει, εν γεννητής γυναικό, λέγει, ούκη γέρθει έτερος ως ο Ιωάννης. Τι θέλει άλλο? Τον μακαρίζει, τον αναδεικνύει ο Θεός ως τον μεγαλύτερο των προφητών. Έχουμε έπειτα στην συνέχεια των διωγμών των Αποστόλων και έχουμε τον διωγμών του Αποστόλου Παύλου. Ποιος είναι ο Απόστολος Παύλος? Το δοχείον της Χάριτος, ο πρώτος μετά τον έναν, αυτός ο οποίος ανακαινίζει την κοινωνία ολόκληρον και φέρει το φως του Χριστού και εξευγενίζει τον κόσμο με τα κηρύγματά του και με τις επιστολάς του, τας οποίας αναγνώσκομαι και θα αναγνώσκομαι έως της συντελείας του αιώνος. Βλέπουμε, αδερφοί μου, αμέσως μετά από τη Σταύρωση του Χριστού μας, βλέπουμε ότι ένας άλλος είναι εκείνος ο οποίος κηρύττει των ηθικών νόμων. Είναι ο πρωτομάρτης του Χριστού, ο Στέφανος. Αυτός λιθοβολείται διότι είναι ο παδός του Χριστού και υποστηρίζει το δίκαιο και τον ηθικό νόμο.
Και στο τέλος περιλαμβάνει αυτός ο διωγμός όλους τους χριστιανούς διαμέσου των αιώνων, όπου και αν βρίσκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, επάνω στον πλανήτη της γης, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον ηθικό νόμο, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Χριστό, αυτοί διώκονται μαρτυρικώς και αποθνίσκουν μέχρι σε αυτήν την εποχή που ζούμε. Μην ξεχάσουμε, αδερφοί μου, ότι σε εκείνη τη Ρωσία, όταν αυτό το σύστημα του κομμουνισμού ενεφανίστη, εδιώχθησαν όλοι οι χριστιανοί και γέννετο η Ρωσία ένα τεράστιο μαρτυρικό πεδίο, μέσα στο οποίο χιλιάδες και μοιριάδες και εκατομμύρια πιστών εσφαγιάστησαν από τον διωγμό του κομμουνιστικού συστήματος. Όσοι αγάπησαν τον Χριστό, όσοι αγαπούν τον Χριστό, φυλακίζονται για να μην αρνηθούν τα χριστιανικά στον πεπιθήσεις, για να μην παρανομήσουν, για να μην καταπατήσουν τη συνείδησή των, προτιμούν το θάνατο. Να δούμε μια ματιά την κοινωνία. Ο υπάλληλος που δεν υπακούει στον ισχυρό της ημέρας, όταν εκείνος ζητεί να παραβεί το καθήκον του και δια τούτο, επειδή δεν παρεύει αυτά τα οποία οι συνείδησής του τον καταμαρτυρούν και τον εμφανίζουν ως οπαδόν του δικαίου, αμέσως ο ισχυρός τον μεταθέτει. Μετατίθεται, διώκεται, πάβεται. Είναι ο υπάλληλος ο οποίος αδικείται από τους ισχυρούς της γης, διότι αγαπά το δίκαιο. Ο δικαστής ο οποίος θέλει να δώσει το δίκαιο στην δίκη, που δεν ενδίδει στην απέτηση του ισχυρού για να αθώσει τον ένοχον και να καταδικάσει τον αθώον, και αυτός καταδιώκεται. Γενικότερον, για να πούμε εν πλάτη πλέον, τι γίνεται? Ο ειλικρινής και ο ακέραιος που δεν κολακεύει και δεν ερπιδουλικός, που δεν σύρεται πάνω στην γη όπως το ερπετό, αλλά φέρεται με ευθύτητα και χριστιανική αξιοπρέπεια, δια τούτο δεν παραγκονίζεται, δια τούτο δεν εξαφανίζεται από το χέρι του Θεού, παραγκονίζεται όμως και υποπίπτει εις δυσμένιαν των ανωτέρων, υποσκελίζεται από τους επιτιδίους κόλακας, χάνει το δίκαιό του ή την θέση του. Είναι ο διωγμός των πιστών. Είναι αυτός τον οποίον αποκαλούν υβριστικά με επίθετα, να τα ακούσουμε, ο κουτός, ο περιορισμένος, ο θρησκόληπτος, ο πιστοχωρημένος, ο οποίος δεν ξέρει να ζήσει τα νιάτα του, αυτός δεν κάνει να ζει, πρέπει να διωχθεί. Αυτά ακούμε καθεκά στην ημέρα. Υποπίπτει εις περιφρονήσεις, εις πιέσεις, εις δεσμεύσεις, ώστε η ζωή του να γίνεται δύσκολος όσον μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Πλησιάζει πολλάκις και εις το μαρτύριο. Και για να έρθουμε πιο βαθιά, θα κοιτάξουμε την οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια, όταν ένα παιδί αγαπά την Εκκλησία, τότε ο πατέρας, ο οποίος δεν αγαπά τον Θεό, επιτίθεται εναντίον του παιδιού. Η μητέρα, η οποία θέλει το παιδί της να είναι σύμφωνο με τη μοντέρνα ζωή, επιτίθεται πάνω στο παιδί της. Εάν προσευχηθεί, προσπαθεί να το απομονώσει από την προσευχή και να του πει ότι αυτός ο δρόμος που πηγαίνει στην Εκκλησία σε έχει παλαβώσει πλέον, σε έχει κάνει καθυστερημένη. Και πόσα υποφέρουν τα τέκνα των Ελλήνων από τους ασεβείς γονείς. Για να επαληθεύσει ο λόγος του Θεού,
τον οποίον είπε: «Εχθροί του ανθρώπου, λέγει, η οικιακή αυτού». Και γενικώς υπάρχει μια γενιά άπιστος που δεν βλέπει να εφαρμόζεται πλέον εκείνο το οποίο ο Θεός εκήρυξε πάνω στον κόσμο και εκείνο το οποίο ο Απόστολος Παύλος είπε, ότι όσοι θα αγαπήσουν τον Χριστόν θα διωχθούν. Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Θα διωχθούν διότι δεν κάνουν εκείνα τα οποία θέλει ο κόσμος και ο εχθρός του Θεού, ο οποίος είναι ο διάβολος. Γιατί όμως οι ευσεβείς διώκονται στον κόσμο του? Είναι ένα ερώτημα, δεν φταίνε σε κανέναν. Είναι αυτό το οποίο ο Άγιος Μεγαλομάρτης του Χριστού Γεώργιος είπε ευθαρσός ενώπιον του ηγεμόνος. Του λέει: «Τι σου έκαναν οι χριστιανοί, δεν φταίνε σε κανένα. Γιατί τους διώκεις?» του λέει. Υπερασπίζεται, υπεραμείνεται των χριστιανών. Όπως είπαμε στην αρχή, διώκονται διότι αυτή είναι το άλας της γης. Είναι η πλέον ευγενεστέρα και εξόχως ανωτέρα μερίς της κοινωνίας. Αυτοί οι χριστιανοί είναι εκείνοι οι οποίοι ακριβώς δίδουν την ζωή επάνω στην γη. Είναι αυτοί που κρατούν την ανθρωπότητα. Αυτοί αντί να δοξάζονται, διώκονται. Η απάντηση είναι μία. Την εσημείωσε ο Κύριος κατά την εσπέραν εκείνη του μυστικού δείπνου, όταν παρέδωκεν εις ημάς τα άχραντα μυστήρια. Στην προσευχή του, απευθυνόμενος προς τον Πατέρα Θεόν, ο Χριστός είπε δια τους μαθητάς του, τους τότε εκλεκτούς και τους σήμερον εκλεκτούς του μαθητάς: «Εγώ, λέγει, δέδωκα αυτής των λόγων σου και ο κόσμος εμίσησε αυτούς». Αυτόν τον λόγο που μου έδωκες, Πατέρα μου, λέγει, τους τον έδωκα και δι' αυτόν τον λόγον τους εμίσησε ο κόσμος, λέγει. Ότι ούκης είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκη μη εκ του κόσμου. Καταδιώκεται ο δίκαιος, αδερφοί μου, διότι δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Δεν πράττει όσα πράττει ο κόσμος τούτος. Δι' αυτό καταδιώκεται. Η όλη ζωή των ευσεβών είναι αντίθετος προς τα ιδέες και τα φρονήματα και των βίων των ανθρώπων του κόσμου. Δεν μπορεί ο ασυνείδητος και ο κακοποιός να ανεχθεί των ευσυνείδητων και των ενάρετων. Δεν μπορεί ο κοσμικός, ο χλιαρός στην ηθική ζωή, ο αλαζόν, ο υπερήφανος, δεν ανέχεται των ηθικών, των ταπεινών, των ενάρετων, διότι αυτός όχι μόνο δεν υποκύπτει στις αμαρτωλάς απαιτήσεις που έχει ο κόσμος, όχι μόνο τίθεται πρόσκομα και εμπόδιον εις την πραγματοποίηση των σκοπών του κακού ανθρώπου, αλλά γίνεται και το φως που φανερώνει και το ποιόν εκείνου του ανηθικού ανθρώπου. Ο χριστιανός είναι το φως που φωτίζει την γη. Το είπε άλλωστε ο Κύριος: «Ημείς εστέ το φως του κόσμου. Ού δύναται το φως να κρυβεί», λέγει, «όπως δεν κρύβεται μια πόλη σε πάνω όρους κειμένη». Όσοι προσκυνήσατε εκείνα τα Άγια Μέρη, τα οποία επάτησε ο Χριστός μας, αυτή η πόλη υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι ψηλά πάνω σε ένα βουνό. Την είδε ο Κύριος εκείνη την ημέρα, την οποία δίδασκε τον όχλον εκείνον μέσα στην έρημον. Εκείνη την ημέρα ύψωσε τα μάτια του και τους είπε: «Κοιτάξτε εκείνη την πόλη που είναι εκεί πάνω. Δεν μπορεί να κρυβεί», λέγει. «Ου δύναται πόλης κρυβεί είναι επάνω όρους κειμένη», λέγει. Δεν είναι μέσα στο βαθούλωμα. Και ξέρετε, εμείς οι οποίοι έχουμε την Ελλάδα μας και είναι γεμάτη από βουνά και ρεμαθιές και δάση,
Υπάρχουν χωριά τα οποία είναι κρυμμένα μέσα στα βαθουλώματα, μέσα στις κοιλάδες. Δεν ομιλεί για αυτές τις πόλεις ο Χριστός. Ομιλεί για εκείνα τα χωριά και εκείνες τις πόλεις που είναι υψωμένες πάνω στην κορυφή και τις βλέπει όλος ο κόσμος. Ού δυνατε πόλεις κρυβή είναι επάνω όρους σκημένη. Αυτός είναι ο ενάρετος άνθρωπος. Εις τον προφήτην Σολομώντα παρουσιάζει τα σκέψεις και τα ελαττήρια των τιούτων αδίκων και ασεβών ανθρώπων, οι οποίοι ακριβώς καταδιώκουν τον δίκαιον. Τι λέγουν αυτοί οι άδικοι? Να προσέξουμε λίγο για να δούμε πώς τους σκιαγραφεί ο προφήτης Σολομών. Ας στήσουμε, λέγει, ενέδραν, όπως το θηρίο το οποίο κρύβεται για να αρπάξει το αδύνατο και να το καταφάγει. Κατά τον ίδιο τρόπο λέγουν οι άδικοι, ας στήσουμε, λέγει, ενέδραν εναντίον του, για να εξαλείψουμε το δίκαιο το οποίο αυτός είναι εφοδιασμένος και το τηρεί και είναι και ο ίδιος δίκαιος, διότι μας είναι δυσχριστός. Δυσχριστός είναι μια πέτρα την οποία προσπαθεί ο χτίστης να βάλει επάνω στον τοίχο και τη βάζει δεξιά και αριστερά, δεν μπαίνει και της δίδει μία και την κομματιάζει. Είναι άχρηστη, λέγει, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτός ο δίκαιος στον δρόμο του αδίκου είναι δυσχριστός. Δεν μπορεί, δεν τον ανέχεται, δεν μπορεί να τον αντικρίσει. Και τότε λέγει, ας στήσουμε ενέδρα να τον συλλάβουμε, να τον αποθάνουμε, να τον κομματιάσουμε. Εναντιώνεται εις τα έργα μας τα οποία κάνουμε. Και όντως, εκεί που ο άδικος προσπαθεί να αδικήσει, ακούεται μία φωνή και λέγει, αυτό είναι άδικο το οποίο κάνεις. Αυτή τη φωνή δεν θέλουν να την ακούσουν οι άδικοι. Παρουσιάζεται ότι έχει γνώση του Θεού και ονομάζει τον εαυτόν του Υιόν Θεού. Ομιλεί εδώ δια των Χριστών μας, ο οποίος ήλεγε όλους τους γραμματείς και τους φαρισαίους και τους αδίκους του νόμου του Θεού. Έγινε έλεγχος, λέγει, των σκέψεών μας, ο βίος του είναι ανώμοιος προς τον βίον των άλλων. Δεν είναι ο ίδιος βίος με τους άλλους. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς είπαμε και άλλοτε και επαναλαμβάνουμε, ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στο δίκαιο, πάντοτε ελέγχεται ο άδικος με τον βίον τον οποίον διάγει. Απέχει από τον τρόπο της ζωής μας, όπως απομακρύνεται κανείς από τα σακαθαρσίας, μακαρίζει δε το τέλος των δικαίων ο σοφός Σολομών. Επειδή λοιπόν δεν είναι εκ του κόσμου και δεν εξομοιώνεται με τους ανθρώπους του κόσμου, δια τούτο μισεί αυτούς ο κόσμος. Η αμοιβή, αδερφοί μου, που αναμένει τους δικαίους, εκείνους οι οποίοι διώκονται σήμερα, είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε όταν συλλάβει κανείς μέσα του ότι οι κόποι του θα πληρωθούν κάποια μέρα, δεν υποκύπτει, δεν υποστέλνει την σημαία του Χριστού. Αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτοί οι οποίοι τηρούν το δίκαιο στον κόσμο τούτον, αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού, προς την μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθήνει εις εμάς, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όσα και αν υποφέρομε, αδερφοί μου, στον κόσμο τούτο, δεν είναι άξια για εκείνα τα οποία μας ετοιμάζει ο Θεός. Οι μάρτυρες οι οποίοι αποθνίσκουν και βλέπουν τι ο Θεός τους ετοίμασε, λέγουν, αν ζούσα μυριάδες φορές πάνω στην γη και αν υπέφερα όχι αυτά τα μαρτύρια τα οποία υπέφερα, αλλά άλλα αυθονότερα, θα τα προτιμούσα εκείνα τα μαρτύρια, εφόσον τούτα που μου έταξε ο Θεός μου και μου έδωκε δεν πληρώνονται με τα μαρτύρια τα οποία υπέστη. Οι μάρτυρες, αδερφοί μου, βλέπουν τι τους ετοιμάζει ο Θεός και λέγουν, εκείνα που υπέφερα στον κόσμο δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυτά τα οποία μου ετοίμασε ο Θεός μου και μου έδωκε. Αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών, της οποίας στην μακαριότητα προγεύονται οι δίκαιοι και στην παρούσαν ζωή.
εις αυτόν τον κόσμο αισθάνονται την χάρη του Θεού, διότι δεν ελέγχονται από τη συνείδησή του. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, αδερφοί μου, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ο άνθρωπος της αμαρτίας βρίσκεται μέσα σε μια κατάσταση η οποία του προκαλεί ανησυχία φοβερά. Όχι των ανθρωπαρέσκων ανθρώπων δεν είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να αρέσουν στον Θεό, οι μακαρισμένοι από τον Θεό. Δεν είναι εκείνοι οι οποίοι ζητούν να επιδειχθούν και να είναι συγχρονισμένοι με τον κόσμο. Αυτή η λεγόμενη προοδευτική, αυτόν δεν ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Η χριστιανική ηθική, ο όρκος περί της τιμίας και ευσυνειδήτου διαχειρίσεως της ανατεθήσεις σε αυτών εργασίας και υπηρεσίας, αυτοί οι οποίοι εργάζονται ευσυνείδητα μέσα στις θέσεις της κοινωνίας και υπηρετούν των συνάνθρωπών των, αυτόν στην βασιλεία των ουρανών. Να μεταφερθούμε σε ένα νοσοκομείο, αδερφοί μου, και να ειδούμε εκεί να εργάζονται οι ιατροί και οι νοσοκόμες. Άλλοι ιατροί εργάζονται ευσυνείδητα, άλλοι ασυνείδητα. Άλλες αδερφές και νοσοκόμοι εργάζονται ευσυνείδητα, άλλοι ασυνείδητα. Των ασυνειδήτων ανθρώπων δεν είναι βασιλεία των ουρανών. Δεν εκτελούν το καθήκον των που τους έστειλε ο Θεός. Και εις όλες τις τάξεις της κοινωνίας, όπου και αν κινηθείς, θα ειδείς τους ευσυνειδήτους και τους ασυνειδήτους ανθρώπους. Εκείνοι οι οποίοι εφαρμόζουν το δίκαιο και εκείνοι οι οποίοι αγαπούν το άδικο. Τρέμομεν, αδερφοί μου, τα σκεφτούμε για μια στιγμή τι υπέστησαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τας φρικαλαιότητας τας οποίας υπέστησαν, τα φοβερά μαρτύρια τα οποία υπέστησαν και τέλος όμως όλα αυτά που επέρασαν έδωσε ο Θεός σε αυτούς τον στέφανον των αμαράντινων της δόξης. Τα βάσανε και οι διωγμοί παρήλθαν. Ο θάνατος επεσφράγισε τη ζωή του. Έμειναν πιστοί άχρη θανάτου. Όσον και αν δεν φαίνονται ατελείωτα αυτά τα μαρτύρια του κόσμου τούτου, πάντως πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι προσωρινά. Δεν θα διαρκέσουν για πολύ. Πόσος είναι ο βίος του ανθρώπου? Μία σταγόν μες στον απέραντον ωκεανό της αιωνιότητος. Πρόσκαιρος είναι η θλίψης, αιωνία είναι η χαρά. Ας μεταβούμε νοερός εις εκείνους τους 40 μάρτυρας, τους οποίους έβαλαν οι διώχτες του χριστιανισμού επάνω στην παγωμένη λίμνη. Εμαζεύτησαν και οι 40 όλοι μαζί και έκαναν μία δέσμη σωμάτων. Και πάνω σε εκείνη την παγωμένη λίμνη έλεγαν όλοι μαζί: πρόσκαιρος η θλίψης, αιωνία η χαρά. Πρόσκαιρα τα βασανιστήρια, αιώνιος ο παράδεισος. Και έμειναν αγκαλιασμένοι επάνω σε εκείνη την παγωμένη λίμνη, επάγωσε το αίμα των από τα πόδια και παγωμένον ανέβαινε σιγά 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 και έφτασε στην καρδιά και έγιραν και οι 40 και απέθαναν στην αγκάλη του Θεού. Αυτά τα μαρτύρια των πιστών, αδερφοί μου, ήθελε να είναι το παράδειγμα της ζωής μας και ας μείνουμε και εμείς πιστοί κοντά στον Χριστό μας για να μας αξιώσει της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.